Μένει τη συνάδελφη μετά την είδηση του θανάτου της. Έγινε τόσο αγαπητή σε τόσες πολλές γενιές και για τόσες πολλές δεκαετίες. Και μεγάλωσε τρεις γενιές, Ελένη Άννα Παναγιωτοπούλου. Αυτά τα πλάνα που βλέπουμε που είναι αρχές δεκαετίας του 80, που είναι οι δύο πρώτες τηλεοπτικές της εμφανίσεις, σε δύο καταπληκτικά νούμερα. Εδώ κάνει την εγγονή της Μαρίας Πενταγιώτης, σας είναι το σενάριο. Και το άλλο είναι που κάνει τη Φλόρα, που είναι μια κατατονική. Είναι η πρώτη γενιά που την μαθαίνει μαζί με το Madame Σουσού είναι αυτή η εποχή. Ναι, ναι, ναι. Η επόμενη γενιά τη μαθαίνει από τις Χάριτες και η νεότερη γενιά από τον Dolce Vita. Και όχι με αυτό, είναι επιδραστική δηλαδή οι ατάκες. Είναι η μια γενιά που ξέρει απ' έξω όλες τις ατάκες από όλες τις σειρές και τις εμφανίσεις. Γιατί ήταν παιδιά με τη Madame Σουσού. Ήταν μια ομάδα ανθρώπων αυτή που όταν φτιάξαν την ελεύθερη σκηνή και μετά το ελεύθερο θέατρο που ξεκίνησε από το Παγκράτη. Ήταν μια ομάδα ανθρώπων, ο Φασούλης, ο Πιατάς, ο Χρυσομάλης, η Μίρκα Παπακοσταντίνου, η Μίρκα, η Μίνα Γιαδαμάκη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τότε ήταν και αυτοί νέοι ηθοποιοί, οι οποίοι βγήκανε και ενωθήκανε. Και αν σκεφτείτε ότι αυτοί οι ηθοποιοί είναι αυτοί που κυριάρχησαν μετά στο ελληνικό θέατρο, καταλαβαίνεις το μέγεθος και την αξία που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Πόσο ανανέωσαν τότε το θέατρο. Κάναν τη λεγόμενη ελεύθερη σκηνή που βλέπαμε τις παραστάσεις και δεν το πιστεύαμε, ήταν άλλο πράγμα. Και ήταν και η μία φορά, η μία και μοναδική φορά που πείσανε το Γιάννη Φέρτη να συμμετάσχει, ναι, να συμμετάσχει σε μία παράσταση και μάλιστα τον είχαν βγάλει και μπροστά το Γιάννη Φέρτη και έλεγε: Το πιστεύετε, ναι, είμαι και εγώ. Να είναι επιθεώρηση. Η αλήθεια είναι πως γνωρίζαμε όλοι πως τα τελευταία χρόνια δίνει μια μεγάλη μάχη για τη ζωή της. Ταλαιπωρήθηκε πολύ από το Αλτσχάιμερ. Τα τελευταία χρόνια, όντως το ξέραμε κι εμείς, κάποιοι μιλούν για 3-4 χρόνια, άλλοι μιλούν για περισσότερα χρόνια. Ήταν περισσότερα χρόνια και δεν φαινόταν στην αρχή και νομίζαν ότι η Άννα ότι είχε γίνει επιθετική, ότι μίλαγε άσχημα, γιατί έβγαζε έναν άλλο χαρακτήρα που δεν το. Και κάποιοι πιστεύαν ότι είχε γίνει έντονη. Έδινε όμως τη δική της μάχη. Ήταν η αρχή όμως της ασθένειας. Έχουν έναν άνθρωπο που έρχεται αντιμέτωπος με